αναφέρθηκε. Δεν θέλω να μπω στη λογική και να σκεφτώ ότι το Υπουργείο Ιστορικών αυτή τη στιγμή δεν πράττει με αυτούς τους όρους του ελληνικού. Δεν θέλω. Λέω, θέλω να πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να μπω σε δεύτερες σκέψεις ως προς αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, επειδή από αυτά που ακούσαμε, νομίζω ότι στην περίπτωση συγκεκριμένη συμπυκνώνονται όλες οι παθογένειες της μέχρι τώρα κατάστασης και της κρίσης η οποία μπορεί να πω μας έχει φέρει μέχρι εδώ, ως προς τις, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη στο βωμό του κέρδους. Ότι τα πάντα και όλα μπορούν να γίνουν σε όλες τις περιοχές, από παντού, αν πληρώνονται οι φόροι. Αν υπάρχει ανασφάλιστη εργασία, εκεί νομίζω ότι σε αυτό το σημείο συμπυκνώνονται. Κύριε Στάικο, λέει, πήδαγαν ανασφάλιστη. Μας έλεγε χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων στα τουριστικά επαγγέλματα. Πήδαγαν από τα beach bar μέσα στη θάλασσα, όταν πήγαιναν να κάνουν έλεγχο οι επιθεωρητές εργασίας. Ενδεικτικός προς την κατάσταση. Κύριε Γιαννόπουλε, ένα σχόλιο και για εσάς για το θέμα της Μυκόνου. Ναι. Το δικό σας το θέμα βεβαίως το αναδείξαμε και περιμένουμε και εδώ μια λύση. Δεν έχουμε λάβει απάντηση ακόμα. Είπαμε να μας απαντήσουν το οικονομικό. Ας απαντήσουν όταν νομίζουν. Εντάξει, έμαθα να μην μιλάω για άλλα πράγματα γιατί έχω ακολουθήσει 18 χρόνια πολίτης, πορείας. Ως πολίτης, κύριε Γιαννόπουλε.